είναι ένα μέρος όπως και το επόμενο. Να υπενθυμίσω και να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια 8 μιλάει στο κέντρο του Ηρακλείου, προεκλογική ομιλία. Θα συνδεθούμε ζωντανά προκειμένου να καλύψουμε το ρεπορτάζ και να μας μεταφέρει το κλίμα και η συνάδελφος Ιράνια η Μωραΐτη, η οποία θα βρεθεί στο σημείο. Και προτείνω να πάμε στον κύριο Λεβέντη. Τον έχουμε τον κύριο Λεβέντη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω στην Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας και από μένα, σε όλους και σε όλες. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Πόσο κρίσιμες είναι οι εκλογές της Κυριακής, Πρόεδρε? Νομίζω ότι όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις πάντα έχουν μια κρισιμότητα και αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες της 25ης Ιουνίου, διότι πρέπει να δείξουν το αντίθετο από αυτό που έδειξαν οι εκλογές της 21ης Μαΐου. Στην 21η Μαΐου πριτάνευσε ο Μητσοτάκης, δηλαδή υπερίσχυσε με 20-21 πόντους διαφορά. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει ο λαός να κάνει το άκρος αντίθετο, να μειώσει τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αν είναι ανεξέλεγκτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι δικτατορία. Νομίζω αυτό αισθάνεται δέος ο κόσμος με ένα Μητσοτάκη πανίσχυρο και ανεξέλεγκτο που έχει μέσα του όλους τα ακροδεξιά στοιχεία, Πλεύρη, Άδωνη, Βορύδη και όλους αυτούς. Είδατε προχθές ένας κρικέτος, βγήκε και είπε ότι δεν έπρεπε να σώσουμε τους ανθρώπους που πνιγήκανε στην Πύλο. Αυτά είναι φασιστικές πράξεις, όπως παλιότερα ο Μπογδάνος είχε πει, τα παιδιά του Πολυτεχνείου δεν είναι ήρωες. Δηλαδή έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία κάποια άτομα τα οποία λειτουργούν φασιστικά. Αυτά πρέπει να τα προσέξει ο ψηφοφόρος, διότι αν αυτή η παράταξη βγάλει παντοδυναμία και αυτοδυναμία, θα είμαστε σαν σε μια δικτατορία του τύπου Ερντογάν, Ορμπάν, τέτοια, Φράγκο, Ισπανίας κλπ. Πρόεδρε, ο βασικός στόχος της Ένωσης Κεντρών ποιος είναι? Ο βασικός στόχος είναι να διαψεύσουμε το Μητσοτάκη που λέει ότι είναι κεντροδεξιός και το Τσίπρα που λέει ότι είναι κεντροαριστερός, διότι με το να παίρνεις το Χρυσοχοΐδη και τη Διαμαντρού, ο ΜΕΝ, και το Ραγκούση και ξέρω εγώ την Ξενογεννακοπούλου, άλλος δεν γίνεσαι κεντρός. Δηλαδή, αν ήταν τόσο απλό να παίρνεις δυο από το Πασόκ και δυο άλλος και γεννήκανε κεντρώοι, αυτό είναι απατεωνιά. Καταλάβατε, δεν αλλάζει η γούνα έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή παλιά κοπής, ο Δε Μητσοτάκης είναι ο προδότης του Γεωργίου Παπανδρέου, του 65, αυτός που ο λαός της Κρήτης ξέρει ότι είναι προδότες όλοι οι δεξιοί. Το ξέρει, δεν πιστεύω. Ακόμη και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία πρέπει να μην συμφώνησαν με αυτό που έκανε ο Γέρο Μητσοτάκης το 65. Έτσι πιστεύω. Η κριτική, γιατί εγώ γύρναγα στον Πειραιά και κολούσα αφίσες που λέγανε Μητσοτάκη κάθαρμα οι αφίσες το 65. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο γιος φταίει οπωσδήποτε για τα αμαρτήματα του πατέρα, αλλά δεν είδα και τον γιο τον Κυριάκο να πει «Ρε παιδί μου, λάθος ο πατέρας μου που έριξε μια κυβέρνηση». Να πει, μπορεί να είναι πατέρας μου, είμαι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστώ, αλλά είναι λάθος που ανέτρεψε μια κυβέρνηση. Να το πει και αυτό, να εκτιμήσουμε το ότι είναι δημοκράτης ο γιος. Αυτοί είναι οι ίδιοι πατέρας και γιος. Καταλάβατε? Μάλιστα, έτσι, οικογένεια. Σε ποιους κλάδους δίνει βαρύτητα το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, Πρόεδρε? Σωστό ότι στην οικονομία, γιατί όλο με μπόνους και με δανεικά και με τέτοιους τρόπους προσπαθεί να τη βγάλει ο λαός. Ο λαός δεν έχει σίγουρη δουλειά ως επιτοπλίστων. Έχουν το ΕΚΑΣ, έχουν το... Η αγροτική σύνταξη είναι μόνο 340 ευρώ. Μετά από 60 ετών διακυβέρνηση της Ελλάδος από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, η αγροτική σύνταξη είναι 340 ευρώ.
από εκεί να δείτε την αναισθησία δεξιάς, ΣΥΡΙΖΑ, Πασοκτζίδων, όλων. Αυτή είναι αναισθησία, να αφήνουν τη μητέρα τους και τον πατέρα τους με 340 ευρώ. Άρα στις συντάξεις δίνουμε μεγάλη βαρύτητα. Πρέπει να κοπούν οι μεγάλες συντάξεις άνω των 1.300, να κοπούν και να έρθουν στα 1.200-1.300, ώστε και ο αγρότης να πάει 700 ευρώ. Να ζήσει και ο αγρότης. Είναι πολύ βασικό. Πρόεδρε, και στους μισθούς. Και οι μισθοί, ναι. Βέβαια. Βέβαια. Θα είστε ικανοποιημένος αν η Δευτέρα, την επομένη των εκλογών, 26 Ιουνίου, σας βρει σε ποια θέση? Θα είστε γεμάτος μέσα. Στη Βουλή μέσα. Εμείς, η Ένωση Κεντρών ήταν στη Βουλή το 2015. Βέβαια. Δεν είμαστε καν ακόμα. Γιατί είδα προηγουμένως κατά ανταρσία ή κάτι τέτοια κόμματα. Αυτά τα κόμματα ποτέ δεν έχουν μπει στη Βουλή. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι, το γνωρίζετε καλά κι εσείς, Πρόεδρε, να φιλοξενούμε και κόμματα. Εγώ δεν είπα για εσάς ότι κακώς. Δεν είπα όλους θα τους καλέσετε, όλους. Αλλά άλλο λέω. Η Ένωση Κεντρών δεν είναι ένα κόμμα όπως ας πούμε η ανταρσία ή όπως το. Κάτι άλλο που είναι με τα εμβόλια, με τα, ο Μπογδάνος που έφυγε, διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία και τέτοια. Η Ένωση Κεντρών ήταν ένα κόμμα συνέχιση του Γεωργίου Παπανδρέου και του Γεωργίου Μαύρου και ήμασταν στην Βουλή το 2015. Και απλά φύγανε 5-6 από εμάς, πήγανε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Δόθηκε εντύπωση ότι το κόμμα μας διαλύεται, ενώ το κόμμα μας δεν διαλύθηκε από ό,τι απεδείχθη. Παρότι πέρασα και εγώ μια ασθένεια, καταρτήσαμε συνδυασμούς και τώρα νομίζω ότι θα μπούμε στη Βουλή, γιατί και αυτή η εικόνα της Βουλής με Βελόπουλους, με Βαρουφάκηδες και με όλες αυτές τις αηδίες είναι μια εικόνα θεθρή, η οποία δεν ταιριάζει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δίνετε βάση στα δημοσκοπικά ευρήματα? Παίρνετε σοβαρά τις δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις είναι πουλημένες στο Μητσοτάκι. Είναι εταιρείες εμπορικές που όποιος πληρώνει εισπράττει. Και το Πασόκ που το ανεβάσανε δημοσκοπικά, αλλά θα καταρρεύσει. Είναι τοξικό κόμμα, θα το δείτε αυτό. Δεν είναι... Απλά ο Μητσοτάκης στην πρώτη περίοδο το ανέβασε το Πασόκ, γιατί το ήθελε για συνεταίρο, για δεκανίκη. Τώρα θα δείτε που το Πασόκ θα καταρρεύσει, δεν θα πάρει τα ποσοστά. Στο κομμάτι των συνεργασιών, Πρόεδρε, θα μπορούσε η Ένωση Κεντρών να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και αν ναι, με ποιον? Εμείς αποδείξαμε και στη Βουλή που ήμασταν ότι είμαστε συνεργάσιμοι. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική εμείς ως Ένωση Κεντρών και αυτό μάλιστα ηλιθίως ο Μητσοτάκης το ερμήνευσε ότι θέλουμε τον Τσίπρα. Και έγραψε οι εφημερίδες, ο Λεβέντης πάει με τον Τσίπρα. Εγώ ποτέ δεν πήγα με τον Τσίπρα, απλά η απλή αναλογική ήταν έτοιμα δικό μου 40 ετών. Ο Μητσοτάκης όμως νόμισε ότι αφού ψηφίζω απλή αναλογική, πάω με τον Τσίπρα. Απεδείχθη όμως ότι δεν πήγα με τον Τσίπρα εγώ. Αντίθετα, φύγαν οι βουλευτές από μένα για Νέα Δημοκρατία, με διάφορους τρόπους. Ξέρετε, όταν φεύγει ένας βουλευτής, ποικίλοι τρόποι είναι για να φύγει. Μπήκαν στις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Έτσι πήγαν οι βουλευτές. Πάντα ο χώρος του κέντρου επλήττεται από αποστασίες. Το ξέρετε αυτό. Να πάρουμε το κακό σενάριο. Ξέρετε, όλα τα ενδεχόμενα στην πολιτική είναι ανοιχτά και το γνωρίζετε καθώς είστε. Όλα. Βεβαίως. Από τους πλέον έμπειρους. Σε περίπτωση που δεν σας βρει στη Βουλή η επομένη των εκλογών, η επόμενη μέρα για τον Βασίλη Λεβέντη, ποια θα είναι? Εμείς θα είναι η συνέχιση του αγώνα έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν φοβάμαι. Από τις 11 φορές που έχω μετάσχει στις εκλογές, μία μόνο μπήκα στη Βουλή. Άρα δεν με ρωτάτε κάτι που θα με τρελάνει, θα με παραξενέψει. Έχω μάθει να είμαι εκτός Βουλής. Είμαι αγωνιστής εγώ. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα εναντίον της απείλας, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, εναντίον της διαπλοκής, την οποία υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι πάντα αγωνιστής. Αγωνιστής γεννήθηκα, αγωνιστής θα μου επιτρέψετε να αποθάνω. Όπως ορίζει και η Κρήτη. Η Κρήτη δεν είμαι κριτικός ο ίδιος. Αλλά επειδή εκεί ψηφίσατε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ελευθέριο Βεντζέλο, στην Κρήτη αισθάνομαι σαν να είναι η δική μου πατρίδα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την περιοδία σας, θα κατέβετε στην Κρήτη? Τι έχει το πρόγραμμά σας? Πρώτου Σαββάτου όχι. Δηλαδή πρώτων εκλογών όχι. Στην Κρήτη όταν έρθω θέλω και μια εβδομάδα να πάω Σιτία, να πάω στα χωριά τον Άγιο Κωνσταντίνο πάνω στο Λασίθι, να πάω... Δεν είναι η Κρήτη, μπήκα στο αεροπλάνο και γύρισα.
Στη Λάρισα μπορείς να πας καθημερών, στη Θεσσαλονίκη επίσης καθημερών. Αλλά η Κρήτη είναι κρίμα να πας καθημερών. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Τελευταία ερώτηση. Τη σέβομαι την Κρήτη, δεν έχουμε για να πάρω ψήφους στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει υποχρέωση να ψηφίσει Ένωση Κεντρών. Απευθυνόμενοι τώρα στους κριτικούς και με αυτό να κλείσουμε, Πρόεδρε, ναι. Για ποιους λόγους ένας από εδώ κριτικός να στηρίξει την Ένωση Κεντρών. Να σταματήσουν να ασχολούνται με τα ρουσφέτια, ποιος θα τους διορίσει, ο Κεφάνης ή ο Α ή ο Β, να τους μουτζώσουν όλους οι κριτικοί, να γίνουν παλικάρια όπως παλιά στο Θέρισο με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, να μουτζώσουν και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Η Ένωση Κεντρών είναι το κόμμα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, Πρόεδρε. Την αγάπη μου. Την αγάπη μου. Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία, καλή δύναμη.